Για την παρουσίαση ενός βιβλίου θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Ενός καινούριου βιβλίου, όμως πολύ γνωστού μας συγγραφέα. Τον είχαμε ξαναφιλοξενήσει στην εκπομπή. Είναι ο καλός μας, ο αγαπημένος μας, ο Χρήστος Οτσαηλής. Χρήστο μου, καλώς όρισες. Γεια σας, καλώς σας βρίσκω. Καλό τάξιδο και το καινούριο σου βιβλίο. Να σε καλά, ευχαριστώ. Το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, 25 του Νιόβρη δηλαδή, στις 7 η ώρα, στο παλιό Δημαρχείο Στροβόλου, η παρουσίαση του καινούργιου βιβλίου με τον τίτλο «Ψωμί», μια εκδήλωση που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Στροβόλου πρέπει να πούμε. Ε, αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη σου ολοκληρωμένη έκδοση στα ελληνικά. Ναι, στα ελληνικά όντως είναι η πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση. Ε, ε, Λαμβάνονται το ερώτημα πάρα πολλά συχνά, <laughs> γιατί είχα γράψει πρώτα στα αγγλικά, <laughs> έβγαλα τρία βιβλία στα αγγλικά πριν βγαλώ. Ίσως είναι και η ανασφάλεια της, ε, της ιδέας που θα γράψει σε μια από τι πιο σπουδαίες, ίσως την πιο σπουδαία γλώσσα στον κόσμο, το αν θα τα καταφέρεις, Κάποτε είναι και το, ιδιό, το, 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 το δικό μα το ιδίωμα που μα κάνει να φοβόμαστε να γράψουμε στην ελληνική. Mm. Θα με ρωτούσε φυσικά γιατί δεν έγραψα στην κυπριακή. Όλα αυτά τα ερωτήματα okay. κυνηγούν yeah, ένα συγγραφέα. Αυτό όμω είναι και λίγο χρέο του συγγραφέα, ο οποίο γεννήθηκε σε ένα τόπο, ζει να δώσει κάτι στη γλώσσα του, δεν είναι? Για το, για, για, για να τον, όχι για να τον γνωρίσει ο κόσμο, αλλά για να γνωρίσει την, την, την τέχνη του, τη λογοτεχνία, το δίγημα του, την το ιστορία του. Χρέο και ευθύνη, βεβαίω okay. είναι και ευθύνη και χρέο, αλλά απλά Σα επειδή είναι η γλώσσα μα τη γλώσσα μας εδώ σαν ελληνική, ναι, λέει. Ναι, 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 είναι ναι. μεγάλη Λέως ευθύνη. Μεγάλο δέο, με δυσκολία που είχα πάντα γραφά στα ελληνικά από μικρό. Ναι. Απλά είχα τούτον τον το φόβο, να το πούμε ότι αν θα τα καταφέρω, με πολλή δουλειά, με πολλή επίμονη Έχει, προσπάθεια. Και φυσικά όχι μόνο δεν τα καταφέρνει, αλλά διηγήματα σου στα ελληνικά έχουν βραβευτεί. Είναι έτσι το φρούτο το οποίο περιλαμβάνεται ναι. κιόλα ναι, στην ναι. έκδοση αυτή. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια συλλογή διηγημάτων κάτω από τον τίτλο «Ψωμί», που είναι και ο τίτλος ενός από τα αδηγήματα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, πολύ σωστά. Πόσα αδηγήματα περιλαμβάνονται? Δεκατέσσερα αδηγήματα. 14 αδιγήματα. Αδιγήματα. Ναι, ναι, ναι. Ε, και γιατί τίτλος «Ψωμί», γιατί επέλεξε <laughs> αυτό. Ε, η εύκολη απάντηση. <laughs> Πάντα είναι μια δύσκολη απάντηση, δύσκολη απάντηση και προσπαθώ να, να κρύβω πράγματα <laughs> από αυτό το ερώτημα. Ε, η εύκολη απάντηση είναι ότι είναι ομότιτλο με το διήγημα που είναι και το κεντρικό και ήταν και η αφορμή και η ιδέα που μου δόθηκε όταν έγραψα το διήγημα εκείνο για να ολοκληρωσω τη συλλογή διότι είχα αρκετά γραμμένα που ήταν σχετικά με το θέμα του ψωμιού ασχολείται με θέματα όπως το προσφυγικό, η παγκόσμια πόλεμη, η θέση του ανθρώπου σήμερα ε, απέναντι στο σύστημα, να στο ονομάσουμε. Άρα βιωσιμότητα, ας πούμε, του ανθρώπου, δηλαδή, ε, ναι. Τώρα, το να καταφέρει να, να ζήσει μέσα σε όλο αυτόν το περιβάλλον και το ψωμί είναι το πρωταρχικό στοιχείο. Ναι, δεν, έτσι. Ναι, 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 η ζύμη είναι ναι, το ζύμωμα ναι. μέσα στη ναι, ναι, ζωή ναι, ε, το ανθρώπου, ναι. ο σύγχρονο ανθρώπος απέναντι σε έναν ε, πολύ δύσκολο, ε, ας πούμε, ταξίδι. Με, τε, με, τε, με τις προκλήσεις της εποχής μας σήμερα όλα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολα. Φαίνονται πολύ πιο εύκολα, αλλά ίσως να είναι πολύ πιο δύσκολα. Ο ανθρωπισμός έχει χαθεί, χάσαμε πάρα πολλά πράγματα που τις αξίες μας. Ε. Ε, ε. ψάχνουν αυτά τα πράγματα μέσα από το βιβλίο. Και επειδή μιλήσε για, για πόλεμο, για σύνθηκε με mm. αυτές οποίε ζούμε, που είναι αυτά που πραγματεύεσαι στην πραγματικότητα ναι. μέσα ναι. από τα διηγήματά σου επειδή είσαι και ένα παιδί που γεννήθηκε μέσα στον πόλεμο το 1974, Όντως. αυτό μπορεί να μην έχει βιώματα του πολέμου, έχει βιώματα όπω το συνεπειών του πολέμου. Ναι, και ζώντα και τα παιδικά σου χρόνια σε μια κριτική περιοχή, στην Αθιένου. Νομίζω ναι. ναι. ναι, αυτά επηρεάζουν, δεν είναι ένα Α, Ναι, ναι, βέβαια επηρεάζουν. Είναι ίσω και το κύριο κίνητρο Ας πούμε, μπορεί να κρύβονται πάρα πολλά πράγματα από τα βιώματα, που μπορεί να υπήρχε τα βιώματα, δηλαδή να τα ακούσαμε από του γονεί μα, να τα βλέπουμε συνεχώ, να ακούμε τι συζητήσει και όλα αυτά. Αλλά πιστεύω όλοι οι Κύπροι νιώθουμε τον όλεθρο του πολέμου και τι συνέπειε του. mm -hmm. Λε και ζήσαμε τον εμεί που είμαστε πιο μικροί, yeah, λε και yeah, ζησαμε yeah. τον και που τα, σαν μεγάλοι, Βλέπουμε τα παντού, τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε δει, τα έχουμε... Είναι πάντα συνέχεια όσα είναι έξω και μέσα μα. Πάντα έτσι. Και αυτό στον κάθε άνθρωπο εξωτερικεύεται με διαφορετικό τρόπο. Mm. Ευτυχώ υπάρχουν άνθρωποι σαν εσένα που το, που το εξωτερικεύουν με έναν τρόπο πνευματικό, δηλαδή δίνοντα mm. τροφή πνευματική και σε άλλου ε, ε, συνανθρώπου. Πάλι είναι μια ευθύνη, πιστεύω, των συγγραφέων, των Κύπρων συγγραφέων. Μπορεί να μην χρειάζεται ή να πρέπει να μιλούμε συνέχεια για το κυπριακό το πρόβλημα ή να, ομάστε, να αναφερόμαστε να απευθύν. Παι και άμεσα στο θέμα αυτόν, αλλά να βρίσκουμε τρόπου είτε μέσα από το θέατρο, μέσα από τα διηγήματα, μέσα από βιβλία, ακόμα και μέσα από τραγούδια, να να, να βγάζουμε έτσι με έναν τρόπο διαφορετικό ναι, τον εξήκει. πόνο, να απαλληλθεί να, ναι. να, 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 να σιγά-σιγά ο πόνο. Τον πόνο από τη μια και την επιθυμία από την άλλη τα πράγματα να γίνουν καλύτερα, να έρθουν καλύτερε μέρε ναι. για τι νεότερε γενιέ. Κοιτάξτε, ο πόλεμο δεν είναι μόνο στην Κυπρόπολη. Όπω διεξάγεται, για δηλαδή, δηλαδή και πάντα διεξάγεται για τον άνθρωπο γενικά, σε όλη την ανθρωπότητα που πρέπει να πολεμούμε. Δηλαδή, ο καθένα που τον τόπο του και τοπικά και σε ένα πιο παγκοσμιοποιημένο επίπεδο πρέπει να. Οι συγγραφεί έχουμε ευθύνη να ναι. βγάλουμε πράγματα να εξηγούμε, να κατευθύνουμε τον κόσμο με έναν σωστό τρόπο Και ξέρεις επανερχόμενοι στην Κύπρο και στο 1974 αμέσως μετά το 1974 οι πνευματικοί άνθρωποι εκείνη τη εποχής, είτε ήταν συγγραφεί, είτε ήταν συνθέτες, ήταν οτιδήποτε ζωγράφοι, οτιδήποτε άλλο εξέφρασαν την τραγωδία τη Κύπρου μέσα από το έργο του, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο, με έναν διαφορετικό πόνο, αν θέλει, γιατί ήταν οι πρώτε αντιδράσει, δηλαδή το πρώτο ξεσπίτωμα, το πρώτο ε, τραγωδία, το πρώτο κλάμα για του αγνοούμενου, για του νεκρού. Τώρα είστε από 40-43 χρόνια. Με, με μια άλλη συνειδητότητα, ο νέο συγγραφέα έρχεται να παρουσιάσει αυτή την τραγωδία, πώ εγώ το αντιλαμβάνομαι, α πούμε. Βέβαια, έρχομαστε μετά από 43 τόσα χρόνια να μιλήσουμε ξανά με έναν εντελώ διαφορετικό τρόπο. είμαστε το πράγμα, είμαστε μέρο του προβλήματο, είμαστε μέρο του βιώματο, θέλοντα και εμεί. Είμαστε την επόμενη γενιά, εμεί που πρέπει να το μεταφέρουμε με έναν τρόπο. Ε, για να παλύνουμε ας πούμε, το, και, και τη μνήμη και να, να, ούτε να σβήσει η μνήμη αλλά ούτε και να μείνει πούμε, με έναν μόνο κατεύθυνση πρέπει να δείξουμε δρόμους για τον, για τον mm. Κύπρο για να ανοιχτούν οι Εγώ δρόμοι. Εγώ θα έλεγα ότι το ζητάτε και έτσι ρίχνοντας μια πρώτη ματιά σε κάποια από τα διηγήματά σου ε, και, μια, και, με μια κραυγή αλλά και με μια αναπέτηση να διορθώσουμε πράγματα εμεί οι παλιότεροι. Είτε αυτά είναι η γραφειοκρατία που υπάρχει, mm. είτε αυτά είναι οι συνέπειε τη κρίση την οποία εμεί δημιουργήσαμε, είτε είναι τη εισβολή, τη κατοχή, είτε τη απλή καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Και να σα πω, εγώ δεν θέλω να περίπτω ευθύνε ούτε σε <laughs> την παλαιότερη γενιά, ούτε στην καινούργια, ούτε στην επόμενη που θα έρθει. Πάντα ο άνθρωπο πάντα θα γαμνούμε λάθη. Και όταν λέμε λάθο, εννοούμε πάντα το μυαλό μα πάει στη διόρθωση. Απλά για να γίνει διόρθωση, πιστεύω πρέπει να γίνουν και ενέργειε. Πρέπει να υπάρξουν φωνέ, όπω ε, λε και εσύ, Αθηνά μου, για να βγουν έξω φωνέ δυνατέ, ναι. να φωνάξουν, να, να, να ταρακουνίσουμε να πράγματα που είναι στεγανά. Είτε, είτε είναι σε υπουργεία για ακροφοκρατίε, είτε είναι στην καθημερινότητά μα για να ξυπνήσουμε λίγο. Ναι. Έτσι το βλέπω. Τι είναι για σένα να γράφει, Χρήστο μου. Συγγραφή, τι είναι. Γιατί κάνει από μωρό παιδί, ξέρω. Άλλη μια δύσκολη ερώτηση, γιατί ίσω <positioning> also... Νιώθω να είμαι ολόκληρο σε ένα μολύβι, α πούμε, mm. που ε, ούλο το ύπαρξή μου συνέχεια απλά γράφω, έτσι ξέρω. Εν... Έτσι ξεκίνησε απλά. Που 15 εστί, χρονών, εστί, ναι, ναι, που 15 χρόνια ξεκίνησα να γράφω. Έγραφα μικρέ ιστορίε και μικρά ποίηματα, ξέρω εγώ. Έγραφα στι εκθέσει, μα μου βάλανε οι καθηγήτρε να γράψω σε εκθέσει. Έγραφα πέντε σελίδων έκθεση και περνά στο φανταστικό αυτόματα χωρί να σκεφτούμε yeah, yeah, yeah. καν ναι. τον ρεαλισμό ότι υπάρχει. Οπότε έτσι... και συνειδητοποιήσει ότι έχει εκεί έτσι μια... Το... Τώρα... μια κλίση. Δεν μπορούσα να σταματήσω. ποτέ μου, γιατί νιώθω ότι κάποτε να γίνει, ότι κάποτε θα γίνω συγγραφέα. Και ακόμα είναι γενικά, έχουμε πολύ λαγόνα ακόμα. Του είχε στήριξη από του δικού σου. Γιατί ένα παιδί 15 χρόνια συνειδητοποιεί ότι του αρέσει να γράφει. Θέλει και έτσι ένα κίνητρο. Γιατί αυτοί είναι οι δάσκαλοι, δεν είναι οι γονεί ναι. που να του πούν μπράβο, συνέχισε. Να σου πω, σήμερα φαίνεται παράξενο, παράδοξο με τον χαρακτήρα που έχω πάνω πολλά εξωστρεφή χαρακτήρα. Ήμουν, στον αφορά τη γραφή μου, πάρα πολλά εξωστρεφή για 20 χρόνια περίπου. Έγραφα συνεχώ, ασταμάτητα. Για εσένα. ναι, για μένα και μια φίλη μου άκουε, Για Αρατοϊάννου, η συγγραφέα αν ναι, μα ναι. ακούει. Ε, άκουε με, α πούμε, και ω τσαμέ, ένα και ο φίλη πολλά κοντινή, και ακόμα και τσαμέ με δηλία τα διάβαζα. και τι ήταν εκείνο που άναψε το σπίρτο και είπε να βγει έξω. <laughs> να ακουστεί λίγο λοιπόν έτσι κάπως το ίντερνετ. Το ίντερνετ. Όταν ναι. το ίντερνετ και είδα ότι υπήρχα στην... Επειδή ψάχνω, να, δω, να διαβάζω λογοτεχνία και εκτό βιβλίου και στο διαδικτύο και βραν groups που γράφαν και διαβάζαν. Είχαμε παλιά στο 2001-2002 το, το λογό, να ανεμολόγιο, διάφορα στο σε, σε σελίδες που ανεβάζαμε και γυρίκαμε μια όμορφη ομάδα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ο φίλος μου, εγώ σαν ο Πατίνο, γνωριστήκαμε να είμαστε mm. συναθλητέ. Μετά καταλάβαμε ότι γράφουμε. Για να βγάζουμε δουλειά, ε, να τη διαβάσουν κι άλλοι. Να λοιπόν, άλλο ήταν. ένα παράδειγμα, το, το διαδίκτυο. <σφυσίλιο> Πόσο ε, ωραία πράγματα έφερε στη ζωή μα. <σφυσίλιο> ναι. Το αν κάποιοι το χρησιμοποιούν λάθο, <σφυσίλιο> αυτό είναι άλλη ναι. ιστορία. Πρέπει όμω το διαδίκτυο να το χρησιμοποιήσουμε και με το σωστό τρόπο. Έχω μια ιστορία πάντα να λέω για το διαδίκτυο. Δεν ναι, υπάρχουν και πολλοί σκουπίδινοι στο διαδίκτυο, υπάρχουν και πολλά καλά πράγματα. Υπάρχει μια, ένα πείραμα που έγινε στο οποίο ένα μεγάλο σκουπιδότοπο αφήσαν τον χωρί να κάνουν τίποτα πάνω και φυτέψαν κάποιο, έριξαν σε κάποια πορτοκάλια. Και πια συνιστρά από μερικά χρόνια. Και ήταν ένα τεράστιο δάσο, απίστευτο πορτοκαλαιόνα και με πολλά άλλα δέντρα. Και πιτά, και είχε εξαφανιστεί εντελώ ο σκουπιδότοπο. Δηλαδή, αν καταφέρουμε να υπερισχύσει στο διαδίκτυο, ο θετικό λόγο, ο σωστό mm. λόγο, μπορούμε και να αποσβέσουμε λίγο και πολύ από την χρονιά του. Να κάνουμε το σκουπιδαριό λίπασμα. Ναι. Για τα, τα καλύτερα που το μπορούμε ακριβώς. να δημιουργήσουμε. Πάρα πολύ σωστά, Χριστό μου. Ε, το ότι ένα νέο άνθρωπο κατάφερε. Ε, να Όχι να εκδώσει κάποια βιβλία, ίσω αυτό να είναι το πιο εύκολο, αλλά να έχει πίσω του και ένα εκδοτικό οικοελληνικό. Mm. Νομίζω αυτό είναι επίδευμα Ναι, είναι δύσκολο σίγουρα. Ναι. Ε, είναι... Είναι δύσκολο να καταφέρει να σε δεχτεί ένα σε οίκο. Είναι πολύ επιλεκτική πλέον. Ε, είναι ναι. επιλεκτική. Ναι. Δεν είναι αρνητικό αυτό το πράγμα. Είναι ναι. θετικό. Απλώ ε... Είναι δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικό με την δουλειά. Πώ έγινε, έστειλε ε, δουλειά σου την είδα. Έστειλα είδαν... δουλειά σε εκδοτικού οίκου και αποδέχτηκε με εκδοτικό οίκο κοβό τη. Σίγουρα ταιριάζει ίσω το ύφο μου με τα βιβλία που βγάζει. Το ναι. είχα δει αυτό το το γνώρισα, το είχα καταλάβει, α πούμε. Και τα προηγούμενα σου, τα αγγλικά που είχε βγάλει. Τα αγγλικά τα... τα είχα βγάλει στην ε, Κύπρο, Κύπρο. με στον Αρμίδα. Μια πολύ όμορφη έκδοση ε, από το Χάριν τον ιωαννιδη mm -hmm. Αλλά μετά στο ελληνικό να αποφάσισα να βγω προ τα έξω να στείλω στην Ελλάδα σε εκπαιδευτικού. Καλά κάνει, καλά κάνει, γιατί η Κύπρο πάντα είχε το δικό τη μερίδιο στην Πανελλήνια Λογοτεχνία. Και νομίζω ότι είναι καιρό να επανενταχτούμε σε αυτό το μεγάλο. Υπάρχουν συγγραφεί οι οποίοι βγάζουν πολύ, πολύ, πολύ καλά βιβλία, όπω η Κωνσταντέ Σωτηρίου, που σου φρόντισε όσο Ναι, μου έχει προλογίσει βέβαια η Κωνσταντέ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και για την βοήθεια, δηλαδή, σταθήκα δίπλα μου και άλλοι συγγραφεί, σταθήκα το βιβλίο. Προσπάθησα να το περάσω και όπου φίλου μου να το, να το, δουν, να έχω με τη λέω να ασφαλίσω να φέρω με <laughs> ασφαλή. Να μου πούσε να πούσε. Καλό είναι να... αυτό για να είναι καλλιτέχνη λογοτέχνη. Ναι, ναι, ναι. Και, α πούμε, διάβασα διάβασαν φίλοι μου το βιβλίο των προτέρων, δηλαδή πριν πάει καν στον εκδοτικό νοικό, για να νιώσω την ασφάλεια. Ναι. Να τη Παρόλο μάνα, ότι κάποια στις... από τη δική μα, όπω είπα προηγουμένω, όπω το φρούτο, ναι. έχουν τραπευτεί. Ε, <στάξει>, δηλαδή, ναι, ναι. ήδη είχε τη διάκριση πρωτού εκδόθηκε το βιβλίο. Η ανασφάλεια είναι εκεί. <στάξει> <στάξει> όσο δηλαδή, επειδή μιλά για τα βραβεία κτλ., εγώ πάντα ναι. ήμουν ανασφαλιστή στο θέμα των διαγωνισμών. Ε, φοβόμουν να στείλω, έλεγα, φωτεινούσα με γόλια κτλ. Δεν ήρθε για την απόρριψη, να σου το πούμε ανθρώπινο, Είναι ανθρώπινο, Που λε, αποφάσισα μόνο φέτο να βγάλω το για να εξουσιάσω του διαγωνισμού. Ευτυχώ βραβευτήκα για ένα άλλο θεατρικό μου και στην Αθήνα πια είναι πένον έκτη θέση Μπράβο. το Στρίδια, το οποίο είναι... Εντάξει, δεν το περίμενα πάλι yeah, και τα yeah, λοιπά. Yeah. Και κάποιο yeah. ένα πείμα μου ειδοποιήσαμε ψέσαι Έχω συνέχεια αν τον το πράγμα. Γράφει ποιήση, γράφει διηγήματα, yeah, γράφει μυθιστορήματα, γράφει θέατρο. Yeah. Δηλαδή yeah. όλα τα είδη. Ναι, άρε. Τη αρέσει να τα okay. Όπω και με τη γλώσσα. Αρέσει να τα διαχειρίζουμε και τη γλώσσα. Και, σε, και στα αγγλικά, και στα ελληνικά. Στα αγγλικά, πώ εκφράζεσαι τόσο ωραία σπούδασε. Από, από, από μικρό είχα επαφή με ξένου, με, με Αμερικανού που έχουν στην Αθήνα και όλα τα καλοκαιρία μου <σ Jong -un> πέρασαν τα μιλώντα ah, αγγλικά. είχα πρώτη <sl -un> επαφή ναι, 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 σαν πρώτη γλώσσα σχεδόν. Και διδάξαμε ας πούμε, αρκετά πράγματα τότε οι επαφέ που είχα από μικρό. Ευκαιρινέ μου με τη γλώσσα, ναι. σπούδασα την τσόλα άρα νιώθω. Εντάξει, τα ελληνικά μου πάντα ήταν καλύτερα από τα αγγλικά μου, αλλά πιστεύω ότι μπορούσα, νιώθω και αποδείχτηκα ότι μπορώ να εκφραστώ και στα ναι, αγγλικά, με τον αγγλικά. Τι είναι αυτό το οποίο σε ερεθίζει τώρα το κάνεις, να το κάνει, να το γράψει είτε ω ποίημα είτε ω θέατρο, mm. είτε να το εντάξει σε ένα μυθιστόρημα. Α πούμε, για παράδειγμα, τώρα είδα ας πούμε, να διαπραγματεύεσαι με ένα, μια σακούλα. <laughs> <laughs> μια σακούλα να βάζουμε τα ψώνια, <laughs> α <ας> πούμε. <laughs> ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή που πετούσε η σακούλα και την έβλεπε και συνομιλούσε μαζί τη. <laughs> <laughs> Αυτό είναι δηλαδή, ο, μπορεί ένα πράγμα σήμαντο που σου συμβαίνει να, να σου δημιουργήσει εικόνες και ρεθίσματα εσωτερικά να γράψεις. Πρέπει να μιλήσω για τη φωνή ίσως που μέσα, σας... πρέπει να υπάρχει κάτι που να λέγεται φωνή του συγγραφέα που να του μιλάει ίσως, mm. θέλετε να ονομάσουν μουσα, θέλετε να ονομάσουν ο... Αν, δεν, αν, είσαι κάπου και δεν μπορεί να πιάσει ε, ερέθισμα να γράψει οτιδήποτε, οτιδήποτε να σου βγει, σημαίνει ναι, έχω πιστεύω ότι είναι συγγραφέα. είναι τα πάντα ερέθισμα. Μάλιστα. Δηλαδή, ο τείχο του είδαμε, το, 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 το ήδη κάμε μου εικόνε και ιδέε <χε> για να γράψω. Ας πούμε. <χε> ναι, ναι, <χε> ναι. Πάρα πολλά πράγματα μπορεί να σε ερεθίσουν, να, να σε ξυπνήσουν μέσα σου το συμπαθητικό νεύρο. Δηλαδή, που θέλει να σε ξυπνήσει να πάει να γράψει κάτι, ε, Πολλέ φορέ δουλεύω εδώ μπορεί να έρθουν τρει μέρε μέσα στο μυαλό μου. Αλήθεια να λέγεται Ως κάτι να πριν αρχίσω να βάλω την πρώτη. Πριν το μολύβινο, όπω σα είπα για να γράψω την ναι. πρώτη. Σβήνει, ναι. γράφει ή με την πρώτη. Ε, πρώτη. πρώτη. Αυτόματη γραφή. Γιατί έχουμε ε, δει τεράστιου συγγραφεί, η ποιητή, χειρόγραφα του να μην έχουν καμία σχέση το πρώτο με το τελικό ναι, αποτέλεσμα. Αλα, αλα, ναι, αλλά Γίνεται η πρώτη γραφή, είναι άμεση, πιστεύω, είναι γρήγορη και αυτόματη όπω την ονομάζουμε. <σίλυνα> ε, Όμω μέσα περιέχει και των υπενιγμών, περιέχει γιατί την μεταφορά. Που την προ... αματ, 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 συνέχεια, γίνονται αυτοματισμοί πλέον του, εσύ, ναι. οι τεχνικές οι τεχνικέ τη γραφή. Και... Δεν φαίνονται ότι είναι τεχνικέ πλέον. Φεύγει που το θέμα να φαίνεται. Αν να... φαίνεται τεχνική μέσα στο γραπτό, δεν είναι τόσο καλό. Όταν είμαι σε. Αν γράφει και... Ναι, ναι. και έρχεται αυθόρμητα, αυθόρμητα και έρχεται φυσιολογικά. Δεν ξέρει πώ να γράψει κάτι που εμπνεύστηκε. Ναι, 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 ναι. Κάπω ναι, ναι. έτσι. Ναι, Εντάξει, από εκεί πέρα, νομίζω ότι αν πάρει ένα συγγραφέα στο γραπτό του τον πριν 10 χρόνια, πριν 5 και πριν ένα ο, χρόνο, ναι. θα θέλει να αλλάξει τα πάντα. Γιατί ναι. ο ίδιο ναι. αλλάζει. Ναι. Ο ίδιος και προσεκτικά πρέπει να προσέχουμε. Από την άλλη όμω είναι ωραίο να έχουμε. Να μην χάνονται να φθενεί. Ναι, ακριβώ έχουμε και τι περιόδου του συγγραφέω. Τα Μου, παγιά αυτούρα... με τα, τα αλλάζω. Αφήνω τα εκεί. Ναι. Έχω τα μέσα σε μια βαλίτσα μεγάλη, γεμάτη χαρτάκια που έγραφα. Που ήταν τρομό μικρό. Έχω τα, τα αυθεντικά. Πανέρχομαι κατά καιρού και διαβάζω τα. Και... Μπράβο, και... μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Ε, για να επανέλθουμε στο βιβλίο, στο ψωμί, ναι, ναι, ναι. με τα 14 διηγήματα συνδέονται με κάποιον τρόπο μεταξύ του ή είναι εντελώ ανεξάρτητα. Ε, παρόλο που αποφεύγω να αποκαλύψω πράγματα, ναι, είναι σπονδυλωτό το βιβλίο. Δηλαδή, είναι σχεδόν σπονδυλωτό μυθιστόρημα. Έχουν μεταξύ του σχέσει τα αδικήματα σε τρία-τέσσερα επίπεδα. Εκτό από το θεματικό, τη θεματική σχέση, έχουν ε, ακόμα και οι ώρε που εμφανίζονται μέσα, μου, μπορεί να εμφανιστούν ξανά. Nice. Υπάρχουν συμβολισμοί που σιγά-σιγά ε, αναπτύσσονται και μεγαλώνουν. Και Αναλόγως. γίνονται δύο πάρα πολλά προ το τέλο. Όπω να έρθει η κορύφωση. Mm. Έχει βέβαια. Έχεις, μου επιτρέπει να πήλος. διαβάσω ένα κομματάκι από το πιστόφυλλο για να μα. Γραμμάς... Στο πιστόφυλλο γράφει ο Δημι... ο Τανούδη, ο Δημήτρη, ο, 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 ο οποίο είναι και μέντορα. Αρέσει να το λέω, είναι το πιο Καθοδηγεί με χρόνια, ήταν εκπαιδευτή μου, τον έχω δει πολλέ φορέ. Είναι στην Ελλάδα ο άνθρωπο, στην Αθήνα. Και έχετε επαφή. Έχουμε επαφή, ναι, βέβαια. Έρχεται στην Κύπρο, έφερε τον οργανισμό Νεολαία να διδάξει. Ήρθε στο Σαρδάμ δύο φορέ το φεστιβάλ. Έχει πολύ καλή σχέση Άλιστα. με την Κύπρο και αγαπά μας πάρα πάρα πολύ. <laughs> λοιπόν, διαβάζω. 14 διαφορετικοί κόσμοι ενώθηκαν σε ένα υπερφυσικό, φαντασιακό επίπεδο, εκεί όπου η σύγκρουση του, η σύγκρουση του σύγχρονου ανθρώπου με το σύστημα είναι τόσο επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε και οι γέφυρε φθύρονται από την τριβή με το στιγνό ρεαλισμό. Άλλε ιστορίε παγιδεύουν του ήρωέ του σε κόσμου μινιατούρες, ενώ άλλε εκρήγνενται σε μια ολιστική γεύση από παγκοσμιοποίηση. Πώς η ισχύ χρειάζεται ένα ταπεινό μαγνήτης για να υπερνικήσει τη δύναμη του πεπρωμένου και να διεισδύσει στην απόλυτη συνέπεια του νόμου των συμπτώσεων. Νομίζω αυτές οι πέντε γραμμές ε, βάζουν ακριβώ το θέμα ε, στο οποίο περιστρέφονται τα διηγήματά ακριβώς, σου και η ναι, ναι, ναι. φιλοσοφία που θέλεις να περάσεις, Ρά, ναι, τα μηνύματά σου. Ναι, ναι, Αυτή η σύγκρουση του ανθρώπου με το σύστημα νομίζω... Είναι αυτό το οποίο σε απασχολεί περισσότερο. Δεν, ε, ε, δεν, διαφε, δεν θέλω να βάλω τον άνθρωπο απέναντι από το σύστημα. Θέλω να τον κάνω να καταλάβει. Εμεί θα αλλάξουμε. Εμεί είμαστε το σύστημα. Δεν είναι κανένα άλλο. Το σύστημα ναι, δεν ναι. είναι κάτι που το. Δεν είναι κάποιοι άνθρωποι σε ένα γραφείο ψηλά. Μα οι είναι μεγαλύτερη πάλι με τον εαυτό μα. Ε, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Εμεί δεν εμείς, εμείς να το αλλάξουμε. Εμεί πρέπει να αλλάξουμε μέσα μα. Ε, υπάρχει κάτι που λένε ότι α, τον αλλάξει. Δηλαδή, μην προσπαθεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλάξε το μέσα σου και θα δει ότι θα είσαι εσύ μια προσθήκη στο να αλλάξει ο κόσμο ολόκληρο. Ναι. Και υπάρχουν τρόποι, δεν είναι. Ναι, αυτό, βέβαια, και υπάρχει. αυτό που ανέφερε ακόμα στην αρχή, α πούμε, ότι το δικό σου τρόπο να βγει από την εσωτερικότητά σου προ τα έξω ήταν το διαδίκτυο. Ναι. Το Υπάρχει διαδίκτυο ή τεχνολογία γενικότερα είναι ένα τρόπο να παλέψει το βέβαια. σύστημα και τον, και τον εαυτό σου. Δηλαδή να βγει από το μικρό κόσμο σου ναι. και να βοηθήσει τον ναι, μεγαλύτερο ναι. κόσμο στον οποίο ανήκει. Άμα έχει τον καλό το έχω τον καλό σκοπό, βέβαια, γιατί όχι. Έτσι ναι. πρέπει. Γιατί όπω πάρα πολύ καλά είπε και νωρίτερα, ο πόλεμο δεν είναι εδώ. Ο πόλεμο είναι παντού, είναι γύρω ναι. μα ε, και οφείλουμε να. Να, να δώσουμε έχουμε... μάχε, ε, ναι, 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 μπορούμε ναι, να είμαστε ένα. Καθημερινέ μάχε. Έτσι είναι ο άνθρωπο. Ό,τι και να πιστεύει ο καθένα ότι είναι η αρχή, η απαρχή του ανθρώπου, όπω και να πιστεύει ο καθένα ότι δημιουργήθηκε ο άνθρωπο, από τότε μέχρι σήμερα είναι μια συνεχόμενη πάλι. Πάντα. Yeah, και η πάλι είναι πάντα μεταξύ του καλού και του κακού, και πάλι ό,τι και να σημαίνει για τον καθένα. Ναι, 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 ναι. Το καλό και το κακό. Ναι, ναι. Γιατί νομίζω ότι είναι και κάποιε έννοιε που είναι εντελώ υποκειμενικέ. Πάρα πολύ υποκειμενικέ, βέβαια. Ε, βλέπω του τίτλου των διηγημάτων σου. Μολύβι, φρούτο, ναι. μαγιονέζα. Ναι. Μου θυμίζει, ξέρει, μου θυμίζει λίγο μόλι το ρίξα όταν πηγαίναμε σχολείο και μας uh, κάναμε GC, αγγλικά ναι, ή ελληνικά, ναι, ναι, ναι. που ε, η, η, τα θέματα μας ήταν μια λέξη ναι. που πρέπει να αναπτύξεις. Ναι, μου αρέσει αυτό το πράγμα, <laughs> ναι. Αλλά θα σε εκπλήξω με τίτλους που είναι πολύ μεγάλοι. Συνοδρομικοί. Συνοδρομικοί, ναι βέβαια. Και πιάνεσαι από τον τίτλο για να αναπτύξει ή είναι Κοίτα, το κάπου, του κάποιο που από τους τίτλους είναι το σύμβολο με το οποίο διαπραγματεύουμε και χρησιμοποιώ μέσα στην ιστορία, το οποίο όπως σου είπα είναι μέσα σε ε, επαναλαμβάνεται με άλλους τρόπους υπο, πιο υποκριμένους μέσα στα υπόλοιπα διηγήματα. Ε, και έτσι χρήσω, θέλω να είναι πολύ σημαδιακοί οι τίτλη των. Έχω ε, συμβολισμό, και, ε. Ναι. Το ψωμί το είπαμε, ήδη δεν σηκώνει η συζήτηση. Ναι, ναι, δεν μπορώ να αποκαλύψω επίση. Υπάρχουν πιο πολλά πράγματα, άλλα επίπεδα. Α πούμε, θα μου αποκαλύψει τι συμβολίζει ο Πάσαλο. Ε, Θε να <laughs> αποκαλύψω κάτι, εννοεί. Εντάξει. <laughs> Πε ότι ο Πάσαλο είναι το μολύβι. Ξεκινάει, α πούμε, στο, στο, στη δική μου φαντασία ενό έναν μολύβι τη γραφειοκρατία, mm. να το εξηγήσω έτσι. που Ακόμα δεν να το αποκαλύψει, λοιπά. Πιο βαθιά. Το οποίο μα επιβάλλει, μα καθυποτάσσει και κάνει εκείνον ό,τι θέλει στι ζωέ μα. Και σιγά σιγά το μολύβι αυτό μεγαλώνει σε μια άλλη ιστορία παρακάτω με έναν άλλο πιο εφάνταστο τρόπο, ώστε να φτάσει προ το τέλο του βιβλίου. Δεν είναι στο, τελευταίο, στο πρώτο τελευταίο δείγμα, όπου γίνεται το μολύβι αυτό ένα πάσαλο, και είναι ένα πάσαλο τη ηλεκτρική που είναι τεράστιο και ελέγχει όλε τι συνειδήσει μαζί σε ένα πιο παγκοσμιοποιημένο ολοκληρωτικό ε, ε, καθεστώ. Όπου όλοι οι άνθρωποι υπάγονται σε, μία, σε έναν κράτο, σε μια κυβέρνηση. Είναι, φτάνουμε. Ε, το βιβλίο σιγά σιγά α, Γίνεται πιο ολιστικό στο να κατανοήσει ο αναγνώστη του τι ακριβώ εννοεί ο συγγραφέα, να το πούμε, για το, ναι, ναι. το πώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμεί ήδη το σύστημα. Έτσι συστήμα. είναι, νομίζω ότι έτσι είναι και στην πραγματικότητα. Δηλαδή, το τι συμβαίνει σε μια μακρινή σε εισαγωγικά χώρα. ότι κανένα ναι. δεν είναι μακρινό ναι. σήμερα. Είναι, είναι δικό μα, ναι. μα επηρεάζει, είναι στη γειτονιά μα. Δηλαδή, η τρομοκρατία δεν γίνεται στην Γαλλία, γίνεται παντού. Ως, έτσι, ε, ο φόβο για τα πυρηνικά δεν είναι στην Κορέα, είναι παντού. Ναι. Ε, η πείνα δεν είναι στην Αφρική, είναι παντού. Ε, έτσι, Άρα, μα αφορούν τα πάντα. Βεβαίως. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είμαστε πολίτε του κόσμου, δεν είμαστε μόνο τη χώρα μα πολίτες. Πλέον πρέπει να δεχτούμε ότι ό,τι συμβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη είναι όπω το φαινόμενο τη πεταλούδα, αλλά σε πολύ πιο έντονο βαθμό ναι. τώρα και πολύ πιο επικίνδυνο βαθμό. Σε τρομάζουν, Χρήστο, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μα. Θέλω να είμαι ο ήρωα. <laughs> <Έτσι. laughs> θέλω, θέλω να μην τρομάζω. Θέλω να το παλεύω. Θέλω να είμαι έτοιμο για οτιδήποτε συμβεί ανά πάσα στιγμή, να είμαι, ένα σταθό, να με θέλω να με το δηλώσω, ο οποίο είναι να κρυφτεί, να πάνε χωστεί που, τα, που τις καθώ, Θέλω να σταθώ μπροστά από την κατάσταση. Ναι, είμαστε στα πρόθερα, δεν είμαστε στα πρόθερα παγκοσμίου πολέμου, εννοείται. Ναι. Αλλά συμβαίνουν, συμβαίνει ένα, με, έναν ένα πολύ εναλλακτικό τρόπο αυτό ο πόλεμο. Υπάρχουν μάχε παντού, υπάρχουν στον κόσμο κοντά μα, στη Συρία, στο, στο Ισραήλ, η Τουρκία, μεγάλα προβλήματα στην Τουρκία τώρα. Λιβύη για να μπρε... Συμβαίνουν πάρα, πάρα, πολλά, πάρα πολλά κοντά μα για να νιώθουμε να είμαστε μακριά από το πράγμα. Ακριβώς, Και είναι ακριβώς. σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά θε να είσαι ο ήρωα με την έννοια ότι όλα τα έργα τελειώνουν με, με τη μεταφορική έννοια. Ναι, είτε πάντα, αυτό ναι. είναι από μηχανή των αρχαίων είτε είναι. Ναι σύγχρονο ναι, ναι, ναι. τρόπο oh, να ε... λυθούν πράγματα. Θέλω πάντα στο μυαλό μου να σκέφτομαι, α πούμε, ότι πε ότι ναι, χτύπα ξύλο κάπου δημιά. ας πούμε, που να σε που να βρεθεί. Τι αμέσω άνθρωπο που να τρέξει μακριά, ούτε αυτό που να κρατάει τη φωτογραφική την κάμερα να βγάλει το τρομοκρατικό και του τραυματισμού. Ναι, 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 ναι. Θέλω να πάω τραμμένα, του πιάσω του τραυματισμού ή κατάλαβε με κάποιον ναι, ναι. τρόπο. Ναι. Άρα, Άρα, αυτό, το μήνυμα που θέλει να δώσει είναι ότι θέλει να στο κάθε τι που σημαίνει στον άνθρωπο. Είναι ένα σπουδαίο μήνυμα και νομίζω ότι αυτό βγαίνει και μέσα από τη γραφή σου γενικότερα. Ε, γιατί μπορεί ε, κάποιες στιγμές να παραπονιέσαι για πράγματα που γίνονται ναι. ή να τα επικρίνεις αλλά στην πραγματικότητα να αφήνεις το μήνυμα ότι μπορούμε οι άνθρωποι ναι, πρέπει. να δώσουμε Α, πρέπει να κάνουμε, βέβαια. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, ε, η παρουσίαση του βιβλίου το Σάββατο, είπαμε, πώς, ναι. πώς θα είναι η 7 η ώρα, είναι αριχτή ναι, πρόσκληση για τον κόσμο μας ακούει. Πρόσκληση, βέβαια, να κοπιάσει ο κόσμος, ε, να, έχουμε, να μας διαβάσουν και ηθοποιείς. Το, Α, ο, να μας διαβάσουν όπως να πάντα. Ναι, να ποια ναι, παιδιά θα είναι. Ε, θα είναι ο Κωνσταντίνος ο Τσάλης, ο οποίος είναι και ανεπιστός του πατέρα μας στην κοινωνική βέβαια, ηθοποιός, ο οποίος είναι και ο ίδιος σκεφτήκης και και ομάδα είναι η Βίκη Γεωργιάδου. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα η Βίκη. Είναι, και είναι η νεαρή η Μαρλένα Χιλέο, η, η οποία τώρα είναι στα πρώτα βήματα στην Εθνοποιία. Και είναι πάρα, πάρα πολλά. Καλή, είναι πάρα πολύ ωραία. Πολλά... Να... να, να, σμίγουν οι τέχνε, δεν ναι. είναι. Ναι, μα τι ωραία. πολλά όμορφα πράγματα. Για μένα που του ακόμα μου διαβάζουμε, κάνουμε πρόπε και τα λοιπά. Ε, Μεγάλε συγκίνησει ναι, που αισθάνομαι εγώ. Ναι, δεν ναι, 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 ναι. το περίμεναν το πράγμα να συμβεί. Ναι. ναι. πάρα πολύ όμορφο και ποιο θα παρουσιάσει το βιβλίο. Θα είναι ο Δημήτρη Ουτανούδη. Θα έρθει στην θα Κύπρο, δημήτρης. βέβαια. Θα έρθει από την Παρασκευή να μα τιμήσει, να παρουσιάσει, να κάνει ομιλία. Ναι, βέβαια. Ναι. Ωραία. Πάρα είναι πολύ ωραία. Μεγάλη τιμή. Σάββατο λοιπόν, σε 7 η ώρα, στο παλιό Δημαρχείο Στροβόλου. Διάξερε και ένα πολύ ωραίο χώρο. Πολύ ωραία ναι, ναι, στο ναι. Δημαρχείο Στροβόλου. Ευχαριστώ το Δήμο Λούλα επειδή ε, από την αιγίδα του, βέβαια. Μάλιστα. Μεγάλη τιμή για εδώ, Χρήστο μου, και αυτό το βιβλίο, πού μπορεί να το βρει κάποιο. Είναι σε όλα τα βιβλιοπολία. Ψωμί είναι. Το ψωμί ο τίτλος... Του νοκταδικονικών κοβώστης, ψωμί όπως το ζήτησα, αν θέλουν, project. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Καλοντάξτε το και αυτό και όλα τα υπόλοιπα που θα έρθω, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχει πολλά πράγματα στο συρτάρι που περιμένουν <laughs> τη <τις> σειρά του. <laughs> <Σιγά, σιγά. laughs> <laughs> <laughs> να το... Έξω... <laughs> <laughs> το χρόνο του. Το χρόνο του έτσι. Να είσαι καλά. Εγώ σε παρακολουθώ και στο Facebook και απολαμβάνω <laughs> αυτά που γράφει. Να είσαι καλά. Ε, γιατί α, αυτό πρέπει να είναι αυτέ τι σελίδε. Δηλαδή μια <laughs> επικοινωνία <laughs> πνευματική, ε, πνευματική, ανθρώπινη, επικοινωνιακή. Δηλαδή να γνωρίζουμε ο ένα <laughs> τον άλλο. Ναι, Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αθηνά μου. Pronto.